αισιόδοξες προβλέψεις και θετικά σχόλια αντέδρασαν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην είδηση της συγχώνευσης των δύο ελληνικών τραπεζών, Alpha Bank και Eurobank. Πρόκειται για φιλική συγχώνευση με στόχο τη δημιουργία μιας τράπεζας σημείου αναφοράς τόσο για την Ελλάδα όσο και για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Alpha Bank, που θεωρείται από τις πλέον συντηρητικές τράπεζες της Ελλάδας, είναι ισχυρότερη στην επιχειρηματική τραπεζική, ενώ η Eurobank ειδικεύεται στην λιανική. Σύμφωνα με το BBC, η συγχώνευση και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καταστήσουν τις τράπεζες λιγότερο ευάλωτες απέναντι στην τραπεζική κρίση στην Ελλάδα. And as if to underline the problem, two of Greece's largest banks, Alpha and Eurobank, both heavily indebted, are set to merge this week in order to survive. Greece's two biggest banks are going to merge. Is that good news? Is that likely to have any effect? Essentially, it is a way out of the debt crisis for them, or a possible way out of the debt crisis for them. Στόχος είναι να γίνει συγχώνευση έως το τέλος του έτους και το ενιαίο σχήμα να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις αρχές του 2012. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Bloomberg εκτιμά ότι οποιαδήποτε συγχώνευση μεταξύ μεγάλων ελληνικών τραπεζών θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από την αγορά, τις εποπτικές αρχές και τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής. Deal that's actually there's been a couple of failed attempts over the past Haven't year for mergers, but this one we understand that the boards of both banks are meeting today in Athens to approve the deal. Now this would create the largest bank in Greece with combined assets of about 150 billion euros, about 2,000 branches across the country, and about 80 billion euros in deposit. The two banks also have some subsidiaries in other neighboring countries as well. Ως προπομπό και άλλων τέτοιων κινήσεων βλέπει τη συγχώνευση. Αυτή, το Reuters. Η συμφωνία θα πυροδοτήσει περαιτέρω κινήσεις στην τραπεζική αγορά. Σύμφωνα με το France 24, η είδηση αυτή έρχεται την ώρα που η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών στην Ελλάδα έχει επιβαρύνει το κλίμα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει τεράστια έκθεση στο δημόσιο χρέος. Μία συγχώνευση που θα απογειώσει το κλίμα στην αγορά ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ της δεύτερης και τρίτης μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, Eurobank και Alpha Bank.